Ποιες είναι οι διαφορές? Το πριν τις 5 και το μετά τις 5 μέχρι σήμερα. Δεν έχω σταματήσει να γυρίζω τα τελευταία 3 χρόνια γωνιά-γωνιά. Και έβλεπα κάθε μέρα, έβλεπα τις μεταλλάξεις του κόσμου. Κάθε μέρα. Σοβαρά. Κάθε μέρα. Και γι' αυτό το λόγο... Μεταλλάξεις, εννοούμε εναλλαγής από το κάθε, ένα στο άλλο. Θα σας πω, οι επιπτώσεις της ύφεσης δεν έρχονται μια και έξω, έρχονται σταδιακά. Ναι. Δεχτήκαμε το πρώτο κόψιμο μισθών συντάξεων, δεχτήκαμε το πρώτο πλήγμα στις τιμές των αγροτικών προϊόντων, δεχτήκαμε την πρώτη μείωση των αποζημιώσεων. Είπανε, τάξη, το αντέχουμε. Περάσαμε στην επόμενη φάση που άρχισαν να έρχονται οι φόροι, τα χαράτσια, άρχισαν να έρχονται αυτά που δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε. Άρχισε ο θυμός. Εκεί που ο κόσμος όλος έλεγε ότι δεν αντέχω, από κάποιο σημείο και ύστερα άρχισε να φουντώνει η οργή μέσα του, διότι έβλεπε ότι οδηγείται στην απόγνωση. Άρχισαν να μειώνονται οι θέσεις εργασίας. Τα παιδιά τους να μην βρίσκουν δουλειές. Και έτσι φτάσαμε σε ένα επίπεδο όπου την οργή την έβλεπα να φουντώνει μέρα με τη μέρα. Και μου έκανε τρομακτική εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν. Οι κυβερνώντες έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι δεν βλέπουν, ότι δεν αισθάνονται. Αυτό που αισθανόμουν, ότι έρχεται και θα εκραγεί η κοινωνία. Και γι' αυτό το λόγο ήμουνα και υπέρ της διενέργειας εκλογών, στο χρόνο τους όμως, διότι πίστευα ότι αν είχαν γίνει τότε που έπρεπε να γίνουν, θα λειτουργούσαν σαν βαλβίδα εκτόνωσης. Η 6η Μαΐου εν μέρη λειτουργήσε έτσι, αλλά λειτουργήσε όταν πια είχαμε φτάσει στο προχώρητο. Και αρνητικά. Τώρα οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες. Πράγματι ο κόσμος την 6η Μαΐου λειτουργήσε με την πεποίθηση ότι πρέπει να βγάλει την οργή του. Πολύ έντονα, πολύ βιαία και με κραυγαλαία μηνύματα. Την έβγαλε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας Έλληνας, έστω και ένας. Τώρα. Έστω και ένας την 6η Μαΐου που να ψήφισε. Χωρίς θυμό. Όχι μόνο χωρίς θυμό, αλλά και χωρίς να έχει την επίγνωση ότι είναι κατά του μνημονίου. Ναι. Δηλαδή κάποιοι έρχονται αναλυτές και μου λένε να ψήφισε ο κόσμος αντιμνημονιακά. Μα θα μπορούσε ποτέ να ψηφίσει μνημονιακά ο κόσμος? Μα οι όροι. Οι οποίοι συνεπάγονται όλο αυτό το πράγμα ήταν όροι που δεν μπορούσε να αντέξει ο λαός μας. Σωστό. Αυτό στην κάλπη εκδηλώθηκε και ήταν ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο ούτως ή άλλως ο πολιτικός κόσμος, αν δεν το είχε πάρει, ήταν δεδομένο ότι ήταν τραγωδία. Εκτιμώ ότι το είχε πάρει και πριν την κάλπη. Το ζητούμενο είναι ότι τώρα αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι ότι πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο κόσμους. Έχει πια πάψει να είναι το κυρίαρχο η οργή και ο θυμός μου για αυτούς. Άρα, που στάθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Όχι γιατί τους συγχώρεσε. Ποιοι είναι οι δύο κόσμοι? Αυτοί που λέγαμε όλη την προηγούμενη ώρα. Ο κόσμος δεν είναι ότι έπαψε να θυμώνει. Έχει πολύ θυμό. Έτσι. Για την κατάντια που υπάρχει σήμερα και για αυτούς οι οποίοι έφταξαν και έφτασαν εκεί. Και γι' αυτό το λόγο και μόνο αν λειτουργήσει η δικαιοσύνη και αποδοθούν τα του Κέσαρο στο Κέσαρι σε επίπεδο πλέον όλης της πυραμίδας αυτών οι οποίοι έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον, μόνο τότε ο κόσμος πραγματικά εν μέρη θα εκτονωθεί. Αυτό όμως το οποίο βλέπω ότι όλοι οι πολίτες έχουν αλλάξει στάση και συμπεριφορά είναι ότι αισθάνονται ότι τη Δευτέρα είναι μία μέρα που διακυβεύονται για τη χώρα να χάσει όλα όσα κατάκτησε τα 30 χρόνια. Όχι τα λάθη, τα σωστά. Και υπήρξαν και σωστά. Υπήρξαν σωστά. Ναι, υπήρξαν. Όταν η χώρα κατορθώνει και είναι μέσα στις 24 πλουσιότερες χώρες του πλανήτη, σημαίνει ότι ασκήθηκαν και πολιτικές σωστές. Το ζητούμενο είναι, θα επενδύσουμε πάνω στις σωστές πολιτικές για να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα, ή θα βουλιάξουμε στα λάθη και θα κάνουμε επιλογές που θα μας πάνε 50 και 60 χρόνια πίσω? Εγώ νομίζω ότι τα λάθη είναι περασμένα. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουν πάρει, έχετε μάλλον, όλοι οι πολιτικοί
φορείς. Έχετε πάρει το μάθημά σας. Ο καθένας από το μετερίζει του, ο καθένας με το ποσοστό που του ανήκει κλπ. Ή που σας τοποθέτησε ο λαός. Στην πράξη θα φανεί, κύριε Φανίλη. Στην πράξη. Έτσι. Στην πράξη. Από Δευτέρα θα φανεί πόσοι πήρανε και πώς πήραμε το μήνυμα. Άρα λοιπόν το διακύβευμα είναι αν ο κόσμος κατάλαβε τα πραγματικά γεγονότα. Αν κατάλαβε τις θεωρίες τις δικές σας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Χρυσής Αυγής, γιατί και η Χρυσή Αυγή είναι και αυτή ένα κόμμα πλέον μέσα στη Βουλή. Δεν μπορεί να την αγνοήσει κανένας. Φυσικά και όχι. Με αυτή την έννοια το λέω. Καταρχήν, εγώ δεν αγνοώ κανέναν, είτε είναι εντός Βουλής είτε είναι εκτός Βουλής. Εγώ μιλάω για τα εντός της Βουλής. Και ουδέποτε κάνω το λάθος να συγχαίω την ηγεσία ενός κόμματος με τους οπαδούς του κόμματος. Σωστό. Τους ψηφοφόρους ή τους περιστασιακούς φίλους. Έτσι. Ποτέ μου φρόντισα να ξέρω ότι ένας πολίτης ο οποίος κάνει μια αλφα επιλογή, μια αλφα χρονική στιγμή, δεν σημαίνει ότι συνταυτίζεται με αυτό που εκφράζει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή η ηγεσία αυτού του χώρου. Αυτά είναι διαχωρισμένα μέσα μου. Όπως επίσης δεν πιστεύω ότι οι πολίτες που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη φορά συνταυτίζονται με τις απόψεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος εχθές λέει ότι το νόμισμα δεν είναι φετίχ, άρα πολύ εύκολα μπορώ να γυρίσω και στη δραχμή, δηλαδή να γυρίσω σε ένα πληθωρισμό 30%, σε μια υποτίμηση του χρόνου ζωής, σε μια υποτίμηση του κατακεφαλή ΑΕΠ, κατά 55% μίνιμουμ σε πρώτη φάση, σε μια ανεργία που θα ξεπεράσει το 35%. Και που δεν θα έχουμε και όλα αυτά, και όλα αυτά να τα λέμε με μια λέξη. Αυτά, σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι πρέπει να διαχωρίζουμε τις θέσεις μιας ηγεσίας με το τι πιστεύουν οι πολίτες που ψηφίζουν. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο και θεωρώ ότι όλοι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια αλφα επιλογή και μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε και μια β' επιλογή, η οποία σε μια πιο δύσκολη και κρισιμότερη στιγμή εκλογικά θα είναι και εκείνη που θα καθορίσει και το μέλλον της χώρας και το μέλλον των ίδιων, του λαού μας, της οικογένειάς μας. Η ψήφος μας είναι καθοριστική. Άρα αυτό είναι το μήνυμά σας. Και θα σας έλεγα, γιατί θέλω να μου πείτε το μήνυμά σας για τους ακροατές μας, τους τηλεθεατές μας, το τελικό, το απάβγασμα της δικής σας. Τι τους λέτε τώρα, τελειώνοντας την εκπομπή μας? Ότι δεν πρέπει να χάσουμε αυτά που έχουμε κερδίσει. Τέλος. Σημαντικό. Και πρέπει να αλλάξουμε όλα αυτά που μας απογοήτευσαν και πρέπει να αντικαταστήσουμε όλα αυτά τα οποία μας οδήγησαν στα σημερινά αδιέξοδα με μία σειρά επιλογές, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα μπορέσουν να εκφράσουν την καινούργια Ελλάδα. Και την καινούργια Ελλάδα πρέπει ο καθένας από εμάς, σας είπα και στην αρχή, να κλείσει τα μάτια του και να τη φανταστεί. Ποια Ελλάδα θέλει? Και όταν θα φανταστεί ποια Ελλάδα θέλει, τότε είναι και πάρα πολύ εύκολο να επιλέξει τι είναι αυτό που θα ψηφίσει. Διότι οι μεγάλοι εθνικοί στόχοι επετεύχθησαν όταν οι λαοί ήξεραν τι ήθελαν. Δεν είναι απλώς εμπνευσμένες ηγεσίες, είναι και οι ίδιοι οι λαοί να ξέρουν πού θέλουμε να οδηγήσουμε το καράβι. Αυτό είναι σωστό. Και επειδή λοιπόν ξέρουμε όλοι ποια Ελλάδα θέλουμε, γιατί αυτή την Ελλάδα τη ζήσαμε, γιατί αυτή την Ελλάδα τη μυριστήκαμε, την ανασάναμε. Για την Ελλάδα, έργα μου το. Για αυτή την Ελλάδα. Για αυτή την Ελλάδα, κύριε Φεδόνη. Για αυτή που μας εμπνέει, για αυτή που μας συναρπάζει, για αυτούς μπορεί να μας κινήσει σε μεγάλα πράγματα. Για την Ελλάδα που, εν πάση περιπτώσει, την Ακρόπολη κοιτάει όλος ο πλανήτης. Έτσι. Όλος ο πλανήτης και υποκλίνεται. Και μας ζηλεύουν. Υποκλίνεται. Γιατί την έχουμε. Υποκλίνεται. Έτσι. Και τους δώσαμε τη χαρά να μας διασύρουν. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή την Ελλάδα θέλουμε, αυτή την Ελλάδα διεκδικούμε. Την Ελλάδα που όλη η Ευρώπη σήμερα φωνάζει, είμαστε κι εμείς Έλληνες. Γιατί ξέρουν, γιατί ξέρουν ότι αύριο, και αυτό είναι το σημαντικό, θα είναι και αυτοί στην ίδια θέση. Τους τα έχουν ψάλει και στα κοινοβούλια τους μέσα. Αυτά. Δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος. Είμαστε κι εμείς Έλληνες. Δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος. Δεν υπάρχει σόφρον άνθρωπος στην Ευρώπη που να μην μιλάει ότι αυτό που υφίσταται σήμερα η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός
Είναι θέμα χρόνου να το υποστούν όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Και γι' αυτό το λόγο πάντα λέγαμε όχι στην Ευρώπη των ηγεσιών, όχι στην Ευρώπη του κατεστημένου, όχι στην Ευρώπη όπως εκφράζεται μέσα από τα οικονομικά συμφέροντα. Ναι στην Ευρώπη των λαών που μπορεί να βρει, να ενώσει τις τύχες των λαών, να συμπορευτεί, να αποφασίσει την ανάπτυξή του. Αυτή την Ελλάδα ονειρευόμαστε, μια Ελλάδα εθνική υπερήφανη σε μια αλυσίδα με σκληρούς κρίκους. Την αλυσίδα της Ευρωπαϊκής άρα Ένωσης. Άρα την Κυριακή που θα πάνε να ψηφίσουν, προτείνεται να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Προτείνω να ψηφίσουν την Ελλάδα που ονειρεύονται, ναι, και φαντάζονται. Τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή μπορεί, να συγκροτηθεί, μπορεί να συγκροτηθεί μέσα από μια παράταξη η οποία πάντα υπηρέτησε το εθνικό συμφέρον. Μας. Και σε αυτή τη φάση είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω τίποτα, αφήνω τα λόγια τα δικά σας να κλείσουμε την εκπομπή. Είσαστε χήμαρος, δεν το συζητάω, αλλά και σωστή, τοποθετημένα σωστά σε όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω, πάρα πολύ. Ελπίζω, εύχομαι και δεν επιθυμώ να ανησυχώ. Ναι, ναι. Δεν μ' αρέσουν τα διλήμματα του φόβου. Αισιοδοξία, είπαμε. Έτσι. Αισιοδοξία. Αγαπητοί τηλεθεατές, θέλω να ευχαριστήσω εσάς, κυρία Πατριανάκου, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ούτε διερμηνέα ούτε μετάφραση. Ήταν σαφής, κατηγορηματική, άρα τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας.